Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Μου το ζητήσατε και εγώ θα παραδώσω. Ζητήσατε από τον Άκη συνταγές που φτιάχνονται με χύτρα ταχύτητος. Οπότε θα φτιάξω ένα ολόκληρο section που θα σας παρουσιάσω πώς μπορείτε να φτιάξετε σωστά νόστιμα φαγητά χρησιμοποιώντας χύτρα ταχύτητος. Και ξεκινώντας το πρώτο μας επεισόδιο, θα φτιάξουμε υπέροχο χταποδάκι στη φάδο. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να φτιάξετε το τέλειο χταποδάκι στη φάδο. Θα είναι λουκούμι τα κρεμμυδάκια, θα λιώνει στο στόμα το χταπόδι, θα έχει υπέροχα αρώματα και όλα αυτά σε λιγότερο από 45 λεπτά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε μπρος τη χύτρα. Πρέπει να ζεστάνουμε καλά την κατσαρόλα μας για να σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας. Τα κρεμμυδάκια που χρησιμοποιούμε στο στιφάδο είναι αυτά τα κρεμμυδάκια στιφάδο, όπως τα λέμε στην Ελλάδα. Τώρα, πώς τα καθαρίζουμε. Τα καθαρίζουμε πολύ απλά ή βάζοντάς τα στο νερό για 3-4 ώρες για να φύγει πιο εύκολα η φλούδα. Τα βουτάμε μέσα σε νερό και τα αφήνουμε έτσι να μουλιάσουν. Ή άμα θέλουμε εκείνη την ώρα να τα καθαρίσουμε, κατευθείαν παίρνουμε το μαχαιράκι μας και καθαρίζουμε γύρω-γύρω. Ξέρω ότι είναι έτσι μια διαδικασία που θα μας πάρει αρκετή ωρίτσα. 10-15 λεπτά, αλλά όταν φτιάχνουμε ένα ωραίο φαγητό, δεν θα πρέπει ποτέ να υπολογίζουμε τα 15 λεπτά που χρειαζόμαστε για να καθαρίσουμε τα κρεμμυδάκια μας. Σωστά! 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 Τέλεια! Ωραία! Αφού συμφωνήσανε όλοι, θα βάλω μπρος τη χύτρα μου και θα προσθέσω ελάχιστο ελαιόλαδο. Βάζουμε ελάχιστο ελαιόλαδο, γενικά δεν βάζουμε πολλά λιπαρά στην αρχή στο φαγητό μας, γιατί θέλουμε να προσθέσουμε στο τέλος το λαδάκι μας το φρέσκο, χωρίς να έχει ψηθεί, για να μας προσφέρει όλες τις βιταμίνες και τα καλά στοιχεία που έχει. Θέλουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας λαδάκι. Όχι παραπάνω. Τέλεια. Ρίξαμε το λαδάκι μας και μόλις ρίξουμε το λάδι, θα προσθέσουμε όπως είναι ολόκληρα τα κρεμμυδάκια μέσα. Τέλεια. Τώρα, τα κρεμμυδάκια μας πρέπει να πάρουν ωραίο χρώμα. Θα πάρει περίπου 4 με 5 λεπτάκια μέχρι που να πάρουν ωραίο χρώμα. Και μόλις πάρουν ωραίο χρώμα, θα προσθέσουμε το χταπόδι μας. Το χταπόδι μας είναι εδώ. Και έχω πάρει ένα ωραίο χταποδάκι. Και αυτό που θέλω να κάνετε στο χταπόδι, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι να το πάτε κάτω από τη βρύση, είτε είναι κατεψυγμένο, είτε είναι φρέσκο, και να πλύνετε πολύ καλά τα πλοκάμια. Να πλύνετε και να πιέζετε. Να αφήνετε νεράκι να τρέχει και να πιέζετε. Γιατί πολλές φορές, ακόμα και άμα είναι επεξεργασμένα τα χταπόδια και τα έχουν πάρει εταιρείες και τα έχουν καταψύξει, πολλές φορές τα χταποδάκια μας, επειδή ζουν μέσα στη θάλασσα, έχουν μέσα στις βεντούζες άμμο. Και πολλές φορές, ενώ κάνουμε ένα ωραίο φαγητό, κρατσανίζει κάτι στο στόμα μας και δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτή η άμμος. Και πρέπει να προσέξετε πολύ καλά να πλένετε το χταπόδι. Δεν είναι πολύ διαδικασία. Σε 30 δευτερόλεπτα, άμα τρίψετε καλά τα πλοκάμια κάτω από τη βρύση, θα φύγει όλη η άμμος. Οπότε θα γίνει τέλειο το χταπόδι. Τώρα, έχω το χταποδάκι μου εδώ και πάμε να το καθαρίσουμε. Πολύ απλά, πάρετε το μαχαίρι. Εδώ πέρα είναι τα μάτια του χταποδιού. Θα κόψετε ακριβώς κάτω από τα μάτια. Εδώ. Και μόλις κόψετε κάτω από τα μάτια, θα κόψετε και πάνω από τα μάτια. Και αυτό το κομμάτι δεν το χρειαζόμαστε, το αφήνουμε στην άκρη. Την κουκούλα όμως από το χταπόδι τη χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ γευστική και πολλές φορές βλέπω νέες νοικοκυρές να πετάνε αυτό το σημείο του χταποδιού. Δεν το πετάμε, απλά το κόβουμε σε ωραία κομμάτια εδώ. Και στη συνέχεια θα κόψω και τα μπλοκάμια. Η όλη διαδικασία μέχρι που θα κλείσουμε το καπάκι από τη χύτρα θα μας πάρει συνολικά 7 με 8 λεπτάκια. Οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Τώρα εσείς μπορείτε το χταπόδι να το κόψετε πιο πριν άμα θέλετε. Να μην το κάνετε εκείνη τη στιγμή και πανικοβληθείτε. Αλλά εμένα μου αρέσει να πηγαίνω πάντα σε ρεαλιστική ροή το φαγητό μου. Δηλαδή όντως μου αρέσει να ξεκινάω τα πάντα από το μηδέν και να τα φτιάχνω καθώς μαγειρεύω. Γιατί έτσι νομίζω ότι το φαγητό γίνεται πιο νόστιμο. Λοιπόν, το χταπόδι μου είναι έτοιμο. Και πριν το ρίξω μέσα, θέλω να ρίξω στα κρεμμυδάκια μου ελάχιστη ζάχαρη. Θέλω μία κουταλιά του γλυκού ζαχαρίτσα. Και μόλις ρίξουμε τη ζαχαρίτσα, ανακατεύουμε λίγο ακόμα, Παναγία μου. Και μόλις καραμελώσουν ωραία, τι ρίχνουμε μέσα, τον κύριο χταπόδι. Ο κύριος χταπόδις πάει μέσα. Και το φανταστικό με τη συγκεκριμένη χύτρα είναι ότι βλέπετε πόσο γρήγορα φτιάνει η θερμοκρασία. Όντως σε 1,5 λεπτάκι τα κρεμμύδια καραμέλωσαν και γίναν τέλεια. Και αυτό οφείλεται βέβαια στη μοναδική βάση που έχει. 2.500 τόνοι συμπιέζουν τη βάση, οπότε όλη η θερμοκρασία διοχετεύεται τέλεια, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να διοχετευτεί, και ψήνονται όλα τα φαγητά μας πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, ανακατεύουμε το χταποδάκι. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι actually η καραμέλα που είχε πιάσει το σαλότς πήγανε γύρω-γύρω από το χταπόδι και έχει καραμελώσει όλο μας το φαγητό. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Το βλέπετε. Αυτά τα κρεμμυδάκια καραμέλωσαν. Εδώ, να το. Και μόλις καραμέλωσαν όλη αυτή η καραμέλα, επειδή μπήκε μέσα στο χταπόδι, πήγε και στο χταπόδι. Να θυμάστε ότι τα κρεμμύδια έχουν αρκετή ζάχαρη. Απλά
Για να βγάλουν τη ζάχαρη αυτή τα κρεμμύδια που έχουν μέσα, πρέπει να βάλουμε πάνω στη φωτιά το κρεμμύδι. Ένα κρεμμύδι ομό δεν θα βγάλει ποτέ τη ζάχαρη. Ένα κρεμμύδι μαγειρεμένο βγάζει αυτή την υπέροχη γεύση. Γι' αυτό το λόγο και όταν τρώμε ένα στιφάδο, δεν μας βγάζει καθόλου την αίσθηση κρεμμυδιού. Σωσταλάκι. Μπράβο. Το χταπόδι μας βγάζει μια φανταστική αίσθηση τσάτνι, καραμέλας, μια φανταστική μαρμελάδα από κρεμμύδι. Αυτό το πράγμα γίνεται γιατί? Γιατί ψήνουμε σωστά, ψήνουμε για ώρα και όλη αυτή η ζάχαρη βγαίνει μέσα στο φαγητό μας. Τώρα, καθώς έχει πάρει ωραίο χρώμα και το χταποδάκι μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Έχω δύο σκελετή σκόρδο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψιλοκόψει το σκόρδο. Κόψτε το στα τρία, εδώ πέρα. Γιατί, ξέρει κανείς, Μιχάλη? Μπράβο, αγόρι μου! Θα λιώσει μέσα στη χύτρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψιλοκόβουμε. Ρίχνουμε μέσα στο σκορδάκι μας, πραγματικά θα γίνει πουρές και θα πάει μέσα στη σάλτσα και θα διοχετευτεί τέλεια. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τον μπελτέ μας. Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε ένα ωραίο σώμα στη σάλτσα. Και το σώμα πάντα έρχεται από τον μπελτέ. Ρίχνουμε τον μπελτέ, ανακατεύουμε καλά, σοτάρουμε όσο μπορούμε. Και μόλις σοτάρουμε τον μπελτέ, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το κρασάκι μας. Προαιρετικά το κρασί, μπορείτε να μην το βάλετε. Αλλά γενικά όταν μαγειρεύουμε χταπόδι χρειαζόμαστε οξύτητα. Είτε είναι ξύδι, είτε είναι κρασί, είτε είναι λεμόνι. Γιατί? Για να σπάσει καλύτερα το χταπόδι και να βγάλει όλα τα ζουμιά του. Με το που εξατμιστεί και το κρασάκι μας, ρίχνουμε μέσα την ντομάτα μας. Και τώρα είμαι σίγουρος ότι όλοι θα αναρωτιέστε πόσο νερό θα βάλω μέσα στη χύτρα. Δεν θα σας απαντήσω τώρα, θα σας απαντήσω σε λίγο γιατί πρέπει να ρίξω τα μυρωδικά μου. Λοιπόν, έχω ένα ωραίο τουλουπανάκι. Και αυτό που δεν μου αρέσει πάντα στο χταπόδι στη φάδα που έκανε η μαμά μου είναι ότι πάντα έβρισκα μπαχάρια μέσα και τα έτρωγα στο στόμα μου. Και είναι κάτι που δεν θέλω. Οπότε γι' αυτό το λόγο βάζω το μπαχάρι μου στο τουλουπάνι, βάζω τη δάφνη μου σε περίπτωση που θέλω και κάτι καυτερό, ίσα να κάνει infuse, να διοχετεύσει τη γεύση του μέσα στο φαγητό, αλλά μην είναι πολύ έντονο το τσίλι, θα βάλω λίγο μπούκοβο. Οπότε μαζί με αυτά θα προσθέσω και ελάχιστο θυμαράκι. Εδώ. Το μπουκέ γκαρνί συγκεκριμένα φτιάχνουν με συγκεκριμένα υλικά οι Γάλλοι, δηλαδή πιπέρι, δάφνη, λίγο θυμαράκι και ναι. Αλλά το μπουκέ γκαρνί ουσιαστικά είναι μια ορολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε είναι σαν τσαγάκι για το φαγητό μας. Γιατί αυτό είναι σαν τσάι, κοιτάξτε. Είναι όλα τα αρωματικά που θέλουμε να έχει το φαγητό μας, αλλά τα βάζουμε σε ένα μπουκί ώστε να μπορέσουμε με το που γίνει το φαγητό μας, με το που γίνει να τα αφαιρέσουμε και να πάρουμε όλη τη γεύση. Μόνο τη γεύση. Οπότε λίγο άλλη μια φορά εδώ. Και το μπουκέ γκαρνί είναι έτοιμο. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν έχω μπουκέ γκαρνί, τι κάνω? Θα τα βάλετε τα μυρωδικά, όπως είπαμε, μέσα κατευθείαν. Και μετά θα ψάξετε πολύ καλά για να τα βγάλετε, γιατί είναι άσχημο να σερβίρουμε μπαχάρι σε κάποιον και να το φάει. Και το μπουκέ γκαρνί πάει μέσα. Τώρα, ανακατεύω πρώτα, να πάει και η σάλτσα παντού. Τέλεια, 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 τέλεια. Το έβαλα μέσα και τα αφήνω. Και δεν πρόκειται να ανοίξει με τίποτα, το έχω δέσει πολύ καλά. Την κουτάλα τη χρειάζομαι άλλο? Όχι. Πόσο νερό πρέπει να ρίξω μέσα? Τι δύο? Δύο νερά? Δύο λίτρα? Δύο λίτρα, Λάκης. Ο Μιχάλης? Τρία λίτρα, ο Μιχάλης. Μακαρόνια θα κάνουμε. Εσύ? Ένα λίτρο. Η απάντηση είναι μηδέν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου νερό. Γιατί βάζουμε νερό σε κάτι που βράζει και εξατμίζεται. Εμείς θα κλείσουμε τη χύτρα, οπότε ό,τι ζουμιά υπάρχουν μέσα θα μείνουν μέσα, δεν θα φύγουν. Θα υπάρχουν μέσα, οπότε όλα τα θρεπτικά στοιχεία, το χταποδάκι μας, από τα κρεμμύδια μας και από την ντοματούλα μας, θα μείνουν μέσα. Γι' αυτό το λόγο ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα μας. Πολύ απλά, κλείνουμε τη χύτρα στην ένδειξη 2, εδώ, και από τη στιγμή που η βαλβίδα φτάσει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε ακριβώς μισή ώρα. Άρα σύνολο θα μας πάρει γύρω στα 35 με 40 λεπτά. 5 με 10 λεπτά να φτάσει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μόλις φτάσει στο πράσινο σημείο, περιμένουμε μισή ώρα. Και σε μισή ώρα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Δεν έχω βάλει αλάτι και πιπέρι γιατί? Γιατί τα χταπόδια με χταπόδια έχουν τεράστια διαφορά. Υπάρχει περίπτωση ένα χταπόδι να μας βγάλει το φαγητό μας κατάλληλο σε αλάτι, υπάρχει κάποιο χταπόδι να είναι ανάλογο. Γιατί το χταπόδι τι έχει μέσα του? Θάλασσα. Οπότε πάντα μα πάντα αλατίζουμε μετά το πέρας του φαγητού. Και βέβαια πιπεράκι θα ρίξω επειδή έχω ρίξει τον μπουκοβό, θέλω να δω πόσο spicy έχει γίνει το φαγητό. Και άμα χρειάζεται λίγο πιπεράκι θα ρίξω επίσης στο τέλος. Πιπέρι και αλάτι με το που τελειώσει το φαγητό μας. Και πέρασε μισή ωρίτσα, οπότε το φαγητό μας είναι έτοιμο. Τώρα, ή στα 5-10 λεπτάκια πριν σταματάμε το βρασμό τελείως, σβήνουμε τα μάτια και αφήνουμε τη χύτρα να αποσυμπιεστεί μόνη της, ή άμα ξεχάσουμε και φτάσουμε στη μισή ώρα, πρέπει να αποσυμπιέσουμε μόνοι μας. Πώς? Πολύ απλά, γυρνάμε το καπάκι. Φεύγει όλος ο αέρας, γεια σας!
Και μόλις δούμε τελείως τον καπνό να έχει φύγει, τότε ανοίγουμε τη χύτρα. Δεν την ανοίγουμε πιο πριν. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα μάτια μας κλειστά. Δεν συνεχίζουμε τον βρασμό. Έχουμε κλείσει τα μάτια, αποσυμπιέζεται η χύτρα. Είτε την αποσυμπιέζουμε εμείς, είτε αποσυμπιέζεται από μόνη της. Και μόλις φύγει όλος ο αέρας, έφυγε. Ανοίγουμε τη χύτρα. Βέβαια, άμα δεν φύγει ο αέρας, δεν μπορεί να ανοίξει η χύτρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Αν έχετε κάνει κάτι λάθος, μην φοβάστε, γιατί η χύτρα δεν θα σας αφήσει να κάνετε κάτι λάθος. Σε περίπτωση που ανοίγει, σημαίνει πως έχει φύγει όλος ο ατμός. Ανοίγουμε και βουάλα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται καθόλου υγρασία, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί λίγο παραπάνω υγρασία, προσθέτουμε στο φαγητό μας εφόσον το έχουμε βράσει πάνω από μισή ώρα. Γιατί άμα βράσει τη μισή ώρα, δεν χρειάζεται άλλο υγρασία. Βγάζουμε από τη φωτιά, έχουμε κλείσει τη φωτιά και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Έχω ένα πολύ ωραίο πιατάκι εδώ. Και τα πράγματα είναι απλά. Το φαγητό. Παίρνουμε μία κουτάλα. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει. Έχουν λιώσει τα κρεμμυδάκια και έχει μαλακώσει το χταπόδι. Και ένα φαγητό που θα μας έπαιρνε μια μισή ώρα για να το φτιάξουμε, μας πήρε μόλις μισή ωρίτσα. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν λιώσει τα κρεμμυδάκια και έχουν γίνει μια υπέροχη σάλτσα. Αναγία μου. Και το μόνο που θα ρίξουμε από πάνω είναι λίγο θυμαράκι. Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Μπορείτε να βάλετε και μαϊντανό άμα θέλετε. Θα βάλω και ένα κουτσανάκι εδώ. Από μαϊντανό και ένα από δέντρο λίβανο. Για το ωραίο του πράγματος. Είναι λίγο old fashion να βάζουμε φουντίτσες πάνω στο φαγητό. Αλλά αυτό το φαγητό είναι comfort food, είναι το φαγητό που μεγαλώσαμε. Αυτό που θέλω να κάνω οπωσδήποτε είναι να ρίξω λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Να σας θυμίσω ότι συνολικά στη συνταγή μας έχουμε βάλει μόνο 2 κουταγιές σούπας ελαιόλαδο. Οπότε χρειαζόμαστε λαδάκι από πάνω. Εδώ. Έχω φρυγανίσει λίγο ψωμάκι. Θέλουμε ψωμάκι. Και τι άλλο πάει με αυτή τη συνταγή. Αχά! Φετούλα κυρίες και κύριοι. Χωρίς φέτα αυτό το φαγητό δεν είναι φαγητό, έτσι έχουμε συνηθίσει να το τρώμε. Οπότε θέλω λίγο ρίγανη. Έβαλα αρκετή, αλλά δεν πειράζει. Λίγο λαδάκι. Λίγο πιπεράκι. Και όπως σας είπα, πρέπει να δοκιμάσετε και εσείς να δείτε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι, γιατί εξαρτάται καθαρά από το χταπόδι. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Το φαγητό μου αχνίζει, αλλά δεν πειράζει, είμαι τολμηρός. Θέλω και το λαδάκι. Εδώ πέρα είναι να πάρεις το ψωμί και να βουτάς μέσα. Το χταπόδι έχει γίνει σαν σουφλέ. Εξαφανίζεται στο στόμα. Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν χρειάζεται καν να μασίσεις. Απλά λιώνει, εξαφανίζεται. Και έχει υπέροχη γεύση, έχει όλους τους χυμούς του, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Να σας πω ότι σαν γεύμα το χταπόδι στη φάδο είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Έτσι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το χταπόδι είναι full σε πρωτεΐνη. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο υψηλά περιεκτικά σε πρωτεΐνη τρόφιμα που υπάρχουν, δηλαδή είναι top. Έχουμε καλούς υδατάνθρακες μέσα από το κρεμμυδάκι μας και από την ντομάτα μας. Πολύ καλά λιπαρά στο τέλος που ρίξαμε το φρέσκο λαδάκι. Οπότε σαν φαγητό, αυτό το πιάτο θεωρείται superfood. Άμα πάρουμε και ένα καλό προζυμωμένο ψωμί και βάλουμε και λίγο φετούλα από δίπλα, Παναγία μου, είμαστε σαν βασιλιάδες. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Ελπίζω να μείνατε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί έφτιαξα μια συνταγή μοναδική. Όπως σας είπα, θα φτιάξουμε και άλλες συνταγές με χύτρα για να ξέρετε πώς πρέπει να τη χρησιμοποιείτε και πώς μπορείτε να φτιάχνετε φανταστικά φαγητά, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Άκη. Subscribe στο κανάλι, comments από κάτω, φωτογραφίες με το φαγητό να μου στείλετε στα social media να γίνει χαμός. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Γεια σας.